σε ό,τι αφορά την τροπολογία. Δεν θα αναφερθώ σε αυτό που λέμε κάθε λίγο και λιγάκι. Λέει, μας αναγκάζει η κυβέρνηση, αυτό γινόταν και πριν δηλαδή, το έχουμε βάλει και στις διασκέψεις των Προέδρων συνεχώς, να βρεθεί μια λύση. Λύση δεν βρίσκεται. Αναγκαζόμαστε ή εξαναγκάζεται τις κοινοβουλευτικές ομάδες να ψηφίζουν μια τροπολογία, την εκάστοτε τροπολογία, την υπουργική τροπολογία, όπου η ψήφος στην τροπολογία που καλούμαστε να καταθέσουμε μεταφέρεται στα άρθρα της τροπολογίας. Αν ξέρετε, αν κάποιος συμφωνεί, μια κοινοβουλευτική ομάδα συμφωνεί σε κάποια άρθρα, σε άλλα ενδεχομένως είναι παρόν, σε άλλα είναι κατά. Αυτό τώρα πόσο, να μην το ανοίξω τώρα, το δημοκρατικό είναι και κατά πόσο αλλοιώνει την ψήφο και πάει λέγοντας, έτσι το σταματώ εδώ. Το έχετε θέσει, κύριε Αντιπρόεδρε, και στη διάσκεψη των Προέδρων. Πολλές φορές. Και δίθεν δεν μπορεί να βρεθεί λύση. Πάμε παρακάτω, πάμε στο διατάφτα. Και στο άρθρο 1 και στο άρθρο 2, εάν ήταν η χώρια, το τονίζω, εάν ήταν ξέχωρα να τα ψηφίσουμε, θα τα καταψηφίζαμε. Είναι η γνωστή τακτική, ακολουθείται χρόνια τώρα και από την προηγούμενη κυβέρνηση, δωράκια προς το κεφάλαιο. Τους επιχειρηματίες υγείας και το άρθρο 1 και το άρθρο 2. Στο άρθρο 3 πρόκειται, θα ψηφίζαμε παρόν, εάν ήταν η χώρια, πρόκειται για διευθέτηση απαιτήσεων και υποχρεώσεων μεταξύ του ΙΟΠΗ και των επιχειρηματιών. Στην ουσία εδώ καμία θετική επίδραση δεν έχει για τους ασθενείς. Στο άρθρο 4, όπου καταθέσαμε και τις ερωτήσεις προηγουμένως σε ό,τι και αφορά τις διαγνωστικές εξετάσεις, προληπτικές διαγνωστικές εξετάσεις για τον καρκίνο τραχύλου της μήτρας, θα ψηφίσουμε παρόν και αυτό εδράζεται στο εξής. Πέρα από τα συγκεκριμένα ερωτήματα που απαντήθηκαν όπως απαντήθηκαν, εδώ υπάρχει μια ομολογία από τον Υπουργό ότι ακόμα και αυτό το πρόγραμμα που με τόσο κομπασμό, να το πω έτσι, και το προηγούμενο διάστημα και τώρα, πολύ δε περισσότερο κατά τη λειτουργία του. Λοιπόν, έρχεται η κυβέρνηση και η υπερθυματής, τι μας είπε ο Υπουργός? Ότι στόχος είναι, ή καλό θα ήταν, το θετικό θα ήταν το 50% του ηλικιακού ορίου που απευθύνεται αυτό το πρόγραμμα να συμμετάσχει. Τι αναδεικνύει αυτό? Αναδεικνύει και επιβεβαιώνει, αν θέλετε, το στοιχείο της συγκεκριμένης, του συγκεκριμένου άρθρου ή αν θέλετε και του προγραμματισμού αυτού του τύπου των παρεμβάσεων για τη δημόσια υγεία, έχει το στοιχείο της αποσπασματικότητας, της προσωρινότητας φυσικά και επίσης ποιο, της ατομικής ευθύνης. Και ένα τέτοιο σοβαρό ζήτημα απαιτεί κατά τη γνώμη μας ένα οργανωμένο σύστημα δημόσιας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, πλήρως τελεχωμένο, με γυναικολόγους, με παιδιάτρους, με πλήρη εργαστηριακή υποδομή, με σύνδεση με την οικογένεια, όπου και με δική του ευθύνη θα προγραμματίζει αυτό το σύστημα δηλαδή. Το σύστημα θα πάει στον ενδιαφερόμενο, στη γυναίκα εν προκειμένου, και όχι η γυναίκα να ψάχνει να βρει δομή ή δομές. Και ένα ακριβώς τέτοιο σύστημα όχι μόνο δεν υπάρχει, αλλά αυτό που έχουμε γνωρίσει γίνεται ακόμα χειρότερο. Και δεν είναι τυχαίο ότι η έλλειψη προληπτικών εξετάσεων παρατηρείται σε πληθυσμούς χαμηλού εισοδήματος και στη χώρα μας, και όχι μόνο, αλλά στη χώρα μας, σε συνδυασμό με τη μεγάλη έλλειψη δημόσιων μονάδων υγείας, που έχει να κάνει με τη στελέχωση και τον εξοπλισμό τους, όπως επίσης και των κατοίκων απομακρυσμένων περιοχών, που συνολικά δημιουργούνται τεράστια εμπόδια στην πραγματοποίηση των δεδειγμένων προληπτικών εξετάσεων, και αυτής συγκεκριμένης, αλλά και γενικότερα. Και αυτή η πραγματικότητα θα συνεχίσει να υπάρχει και μετά την ηλεκτρονική συνταγογράφηση που προβλέπει η τροπολογία. Δηλαδή, ο ΙΟΠΗ και το κράτος τι κάνει, εξαντλεί το ζήτημα σε μια συνταγογράφηση, όπου η γυναίκα που θα την παραλάβει μέσω και του προγράμματος θα πρέπει με δική της ευθύνη να ψάξει να βρει αν και πού μπορεί να την πραγματοποιήσει. Θα ψηφίσαμε λοιπόν στο άρθρο 4 παρόν αν ήταν χώρια. Στο άρθρο 5 το καταψηφίζουμε, και αυτό που καθορίζει την ψήφο μας είναι η νομιμοποίηση των δαπανών που προβλέπονται των δημόσιων νοσοκομείων και των κέντρων υγείας για εξετάσεις ή για τις εξετάσεις σχετικά με τα ύποπτα κρούσματα για κορονοϊό που αφορούσαν όμως τις εξετάσεις με τους, σε την κατάδυση των εξετάσεων σε ιδιώτες επιχειρηματίες. Το άρθρο 6, αυτό το ζήτημα με τον προσωπικό γιατρό, εμείς το καταψηφίζουμε, είναι μπαλώματα αυτές οι ρυθμίσεις που έχουν να κάνουν με το, φυσικά με τη συνολικότερη, αν θέλετε, την τοποθέτησή μας και στο νομοσχέδιο για την πρωτοβάθμια υγεία, τον προσωπικό γιατρό, εντασσόμενο δηλαδή στη γενικότερη αντιλαϊκή πολιτική για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Πρόκειται λοιπόν για μπαλώματα σε ένα σύστημα, σάπιο σύστημα για το λαό, πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, και γι' αυτό, να σας πω, δεν επιδέχεται
βελτιώσεις. Και κλείνω με τα άρθρα στο άρθρο 7 και στο άρθρο 8, θα ψηφίσαμε αν ήταν χώρια παρόν. Στο σύνολο της τροπολογίας την καταψηφίζουμε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.